Κύριε Ανίδη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα καταψηφίσει ή θα απέχει? Θα καταψηφίσουμε τη συμφωνία. Μάλιστα. Γιατί η συμφωνία αυτή είναι κατάπτυστη και το πιο βασικό της χαρακτηριστικό. Δεν θα απέχετε δηλαδή. Το, όχι. Θα καταψηφίσουμε. Θα είστε παρόντες. Ναι, ναι, ναι. Και το πιο σημαντικό και αρνητικό, αντιδραστικό χαρακτηριστικό της και επικίνδυνο είναι το γεγονός ότι το άρθρο 2 της συμφωνίας προβλέπει ότι όλο αυτό γίνεται για την ένταξη της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κόμμα μας και έχει επιβεβαιωθεί γι' αυτό. Κύριε έχει αναδείξει το ρόλο του ΝΑΤΟ, ο οποίος είναι μια πολεμική εσείς μηχανή. Διαφωνείτε λόγω της σταθερής άποψης την οποία έχετε για το ΝΑΤΟ? Όχι μόνο. Δεν διαφωνείτε για την όχι μόνο, α, όχι, για μόνο, όχι μόνο. Ναι, ναι. Φυσικά. Μα κοιτάξτε τώρα. Μιλάμε για μια συμφωνία που μιλάει για μακεδονική γλώσσα. Μιλάει για μακεδονική γλώσσα. Και εμείς δεν μιλάμε για μακεδονική γλώσσα. Εμένα μου προκαλεί εντύπωση η στάση είναι δική σας, κύριε Ιωαννίδη. Ναι. Γιατί ανήκετε στο Κομμουνιστικό Κόμμα και απορώ πώς εσείς που είχατε μια διαφορετική τοποθέτηση αναφορικά με το θέμα του ονόματος, με τον προσδιορισμό. Μα ίσα-ίσα. Επιβεβαιωνόμαστε. Εμείς μιλάγαμε για γεωγραφικό. Το ΣΥΡΙΖΑ το θέμα της Μακεδονικής, πώς το διαβάζετε διαφορετικά? Ενώ οι ιδεολογίες σας είναι πολύ κοντινές. Κοιτάξτε. Γρήγορα, η ιδεολογία μας δεν είναι καθόλου κοντινή και έχει αυτό, αυτό κρυφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Ένα δεύτερο. Να θυμίσω. Ήμουνα μαθητής Λυκείου τότε ότι το 1992 ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα το μόνο κόμμα που απήχε από τα συλλαλητήρια, γιατί από τότε λέγαμε ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά οι αλυτρωτισμοί που προβλέπονται και στο Σύνταγμα των Σκοπίων, της Φύρων. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερον, η θέση μας από τότε και διαχρονικά μέχρι τώρα είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε για με ονομασία, με γεωγραφικό προσδιορισμό. Όμως δεν λύνει αυτό η συμφωνία. Δηλαδή, η συμφωνία λύνει ότι πρέπει Μακεδονία να αναχαιτιστεί. Τι εννοείτε? Κοιτάξτε λίγο. Λέμε ότι η συμφωνία αυτό που λύνει τώρα είναι η ένταξη της γείτονος χώρας στο ΝΑΤΟ. Και η συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, οι ενεργειακές διαπραγματεύσεις, ναι, κύριε. Κοιτάξτε λίγο, αυτό δεν είναι να το προσπερνάμε με ευκολία. Γιατί γίνεται χαμός στα Βαλκάνια και συνολικότερα στην περιοχή μας. Ναι, γίνεται. Είναι η αναχέτηση της επιρροής της Ρωσίας. Μα γι' αυτό γίνεται όλη η δουλειά. Σωστά. Είναι το γεγονός ότι όλη η χώρα μας έχει. Γι' αυτό ενδιαφέρονται. Φυσικά. Το μόνο που ενδιαφέρει να μπει η χώρα του στο ΝΑΤΟ. Και οι Γερμανοί να μπουν τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το παιχνίδι. Κοιτάξτε τι ένα πρόβλημα. Να μπορούν που να ελέγχουν τη ρωσική επιρροή σε όλα τα Βαλκάνια. Όμως, είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Μερικές φορές συζητάμε με όρους γεωπολιτικής, δηλαδή τα συμφέροντα, τσακώνονται τα βουβάλια, λέμε κτλ. Αλλά δεν βλέπουμε αυτό πώς επιδράσει στη ζωή του λαού μας, του Έλληνα πολίτη. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι κυριολεκτικά μια τεράστια αμερικάνικη βάση. Κυριολεκτικά. Η Σούδα, παίρνουμε συγχαρητήρια από τον Αμερικάνο πρέσβη. Στον Άραξο προετοιμάζονται πυρηνικά. Τι έχει πει ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας πριν 2-3 μήνες? Ότι όποιος πύραυλος, όποιο καράβι φεύγει για να χτυπήσει είτε ρωσικούς στόχους, είτε ρωσικούς στόχους στην Συρία, αποτελεί για μας, η τοποθεσία αυτή, η χώρα αυτή, αποτελεί και για μας στόχο. Αυτό που το πάμε. Μάλιστα. Εμπλεκόμαστε σε επικίνδυνα παιχνίδια.